Λοιπόν, είμαστε σήμερα μία περιοδία στην, και σε χωριά της Ροδόπης και έχουμε κάνει διάφορες συναντήσεις για τα θέματα, τα σοβαρά που έχουν προκύψει και από τις καλαγοζωπτώσεις, γι' αυτό έχουμε πάει και στο νέο σιδηροφόρι, αλλά και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης κάναμε συνάντηση με τον υπεύθυνο, τον Διευθυντή της Κοινιατρικής, τον κύριο Τσαρπατζίδη, και συζητήσαμε τα θέματα και ναι, πρωτίστως τις υπηρεσίες που έχουν καταρρεύσει τις κοινιατρικές, δευτερευόντως το θέμα της ευλογιάς του καταρροϊκού πυρετού, όπως και των εξισωτικών αποζημιώσεων. Κατόπιν κάναμε συνάντηση με τους εργαζόμενους της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ροδόπης για το σοβαρό πρόβλημα που όλοι φοβούνται ότι θα μπει σε καθάριση, σε αναγκαστική τελικά η καθάριση ΕΑΣ με αποτέλεσμα και την απόλυση εργαζομένων, αλλά πρωτίστως την διάλυση και την εκχώρηση σε κάποια άλλα συμφέροντα όλων των ακινήτων που ήταν υποστηρικτικά για την αγροτική, για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής. Αυτά είναι ακίνητα τα οποία έχουν μέσα, λειτουργούσαν δραστηριότητες και είναι πολύ σημαντικά και θα χαθούν αρχικά ως ενοικίαση για 10 χρόνια και κατόπιν, αν θα πάει σε αναγκαστική εγκαθάριση, έναντι πινακίου φακής σε κάποιους ημέτερους. Τι δεσμεύτηκε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την υπόθεση? Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει όλους τους εργαζόμενους και την αγωνία και του αγροτικού κόσμου που αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεταιριστική βάση σε άλλη, σε υγιές επίπεδο όμως. Και λέει ότι θα πρέπει όλα αυτά τα κτίρια και τα ακίνητα που υπάρχουν στις ενώσεις να παραμείνουν και να περάσουμε σε νέους υγιείς συνεταιρισμούς, οι οποίοι θα είναι μακριά από τα κόμματα, όλα τα προηγούμενα χρόνια τα είχαν κάνει παραμάγαζά τους.